Ήδη λοιπόν η αστυνομία και η ΕΕ ψαρώνουν τις κινήσεις στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και κάνουν φύλο και φτερό το βιντεοληπτικό υλικό. Να καλησπερίσω τον κύριο Άγγελο Σταματέλο σε αυτό το σημείο. Είναι ο διευθυντής έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Αττικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλησπέρα κυρία Σαλαπάτα και καλησπέρα και στους τηλεθεατές και τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Σταματέλο, θέλω αρχικά να σας ρωτήσω αν έχει προκύψει οτιδήποτε νεότερο σε σχέση με τις έρευνες, αν έχετε κάποια ενημέρωση, κάποιο επιπλέον στοιχείο. Όχι, δεν έχουμε μέχρι στιγμής κανένα άλλο νέο σε σχέση με την πορεία της έρευνας. Οι υποψίες σας πού στρέφονται, αν υπάρχουν δηλαδή υποψίες και αν στρέφονται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, διότι εδώ είναι προφανές ότι πρόκειται για σαμποτάζ. Ναι, εντάξει, πράγματι δεν προέκυψε κάποια κλοπή, άρα ήταν μια ενέργεια που είχε σκοπό να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στο έργο. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε από πού έρχεται, δεδομένου ότι είναι ένα έργο που είναι αποδεκτό από την τοπική κοινωνία. Έχουμε μαζί μας την περιφέρεια, το Δήμο. Ο κόσμος έχει καταλάβει και τη σημαντικότητα του έργου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα μεταφοράς που θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην Κρήτη. Θετικές εννοώ. Και ήδη και στη φάση κατασκευής του, το αντίκτυπο το οικονομικό, είτε σε θέσεις εργασίας είτε την τοπική οικονομία, είναι πολύ σημαντικό. Οπότε δεν μπορεί να καταλάβουμε ποιος θα ήθελε κάτι τέτοιο. Πάντως, προφανώς οι άνθρωποι αυτοί ήξεραν πού να χτυπήσουν και με ποιο τρόπο ενδεχομένως. Και θέλω λίγο να δούμε και full screen για λίγο τις φωτογραφίες για να καταλάβουν και όσοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Οι δράστες έκοψαν σε πάρα πολλά και διαφορετικά σημεία τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις της Νταλίκας που μεταφέρει το καλώδιο. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω αν αυτή η καταστροφή είναι ολοσχερής. Κοιτάξτε, αυτή η δολιοφθορά που έχει γίνει είναι αρκετή για να ανακοπεί αυτή τη στιγμή η κατασκευή του έργου στο συγκεκριμένο σημείο. Γιατί το έργο είναι εκτεταμένο σε όλη την Ελλάδα, είναι σταθμοί στην Κρήτη και στην Αθήνα. Εκατοντάδες εργαζόμενοι δουλεύουν με τατικό ρυθμό. Η δολιοφθορά που έγινε ήταν αρκετή ώστε να ανακοπεί η εγκατάσταση των καλωδίων αυτή τη στιγμή στο σημείο της Κρήτης. Άρα το μηχάνημα αυτό πότε θα γίνει ξανά λειτουργικό, για να καταλάβουμε δηλαδή πόσο πίσω πάνε οι εργασίες. Κοιτάξτε να δείτε, περιμένουμε από τον ανάδοχο να μας δώσει μια πλήρη εικόνα πόσο γρήγορα θα μπορέσει να βρει τα ανταλλακτικά που χρειάζεται, ώστε να επισκευαστεί η εκτυλίχθρια που είναι το εργαλείο ουσιαστικά που βοηθάει στην εγκατάσταση του καλωδίου και του φορτηγού. Θεωρούμε ότι το ελάχιστο που θα μπορεί να ξαναμπεί σε λειτουργία θα χαστεί γύρω στις 20 μέρες με ένα μήνα. Το ελάχιστο λέτε. Ναι, αυτό, αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μας είναι αυτή. Και φυσικά, επειδή οι εργασίες αυτές είναι σειριακές, η εγκατάσταση του καλωδίου, μετά έρχεται η ενώση των καλωδίων από εξειδικευμένα προσωπικά, δηλαδή προσωπικό είναι πολύ εξειδικευμένο αυτό που έρχεται από το εξωτερικό, αυτό δημιουργεί μια σειριακή ακολουθία καθυστέρησης. Μάλιστα. Τώρα, το μηχάνημα αυτό, κύριε Σταματέλο, ήταν σταθμευμένο εντός ή εκτός εργοταξίου? Το εργοτάξιο αυτή τη στιγμή που αφορά την εγκατάσταση του καλωδίου είναι μια περιοχή που εκτείνεται 11 χιλιόμετρα είναι η όρεξη του καλωδίου από την παραλία της Κορακέας μέχρι το σταθμό της Δαμάστας. Το μηχάνημα είχε σταθμεύσει πάνω στο κομμάτι του δρόμου που γίνεται η εγκατάσταση του καλωδίου πολύ κοντά στον ΒΟΑΚ προκειμένου να ξεκινήσει την επόμενη μέρα πρωί την εγκατάσταση. Έχει δοθεί πάντως εντολή έτσι κι αλλιώς για την επιτήρηση του χώρου υπό το φόβο να επιτευχθεί και νέα, να επιχειρηθεί μάλλον και νέα δολιοφθορά. Δεν ξέρω αν σας ανησυχεί εσάς ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Προφανώς είμαστε σε εγρήγορση. Μας έχει δημιουργήσει ένα αποτροπιασμό το φαινόμενο αυτό γιατί δεν υπάρχει εξήγηση. Ευχαριστούμε την αστυνομία γιατί πρώτη στιγμή ήταν αρρωγός και έχει στείλει και περιπολικό για τη φύλαξη. Όπως αρρωγή είναι και η περιφέρεια και ο Δήμος. Γνωρίζουμε πάντως ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής με βάση το χρονοδιάγραμμα θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός του 25. Θα τηρηθεί αυτό? Αυτό θα τηρηθεί, αλλά όλες αυτές οι αναποδίες και καθυστερήσεις προφανώς μας δημιουργούν ένα επιπρόσθετο φόρτο και
προφανώς και καθυστέρηση. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, για να το διευκρινίσουμε, μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα και αν όχι το μεγαλύτερο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο, έργο μεταφοράς. Ένα έργο ενός ΔΙΣ που θα μεταφέρει 1000 ΜΒ στην Κρήτη και ανάποδα προς την Αττική. Είναι από τα πολυπλοκότερα έργα στον κόσμο, με μεγάλες ιδιαιτερότητες τεχνικές, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη ένταση εργασίας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σταματέλο, να σας ευχαριστήσω εκ νέου για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.